Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Beatbox και σήμερα θα σας δείξω τη συλλογή μου που έχω για Game Boy Advance και Game Boy Color παιχνίδια. Ξεκινήσω με το Harry Potter and the Philosopher's Stone, ένα ωραίο RPG παιχνίδι, το οποίο ακόμα έχω τη συσκευασία, αν και όχι τόσο καλά διατηρημένη. Ξέρω να μπορεί να διαβαστεί αυτό. Ωραία. Μέσα έχουμε το παιχνίδι σε μια συσκευασία ή τοποθέτηση απλά και το manual για τις οδηγίες. One down. Έχουμε Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, Yu-Gi-Oh! Πάλι Day of the Duelist, πήγαινε σε κακή ποιότητα γύρω μπλε μπλε, μη έχεις πάθει ένα στυλός. Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy, το έχω αλλιώσει αυτό. Lord of the Ring και ο ακριβώς τίτλος είναι The Fellowship of the Ring. Ακόμα έχω κολλήσει ένα σημείο, δεν μπορώ να την περάσω. Δεν ξέρω αν θα κάτσω να δω tutorial ή αν όντως προσπαθήσω να την περάσω μόνος. Στρουμφάκια γερμανική έκδοση, αλλά έχει και αγγλικά μέσα στο παιχνίδι. Harry Potter and the Goblet of Fire, που ακόμα παλεύω με το story, στην οποία έχω και κουτί manual κτλ. Digimon Spirit το 1, φαίνεται ξεκάθαρα το γράφει εδώ. Λοιπόν, Digimon Spirit το 2, εδώ δεν φαίνεται και τόσο καλά, έχει λίγο χαλάσει το... I'm kidding. Need for Speed Carbon on the City. Need for Speed Underground 2. Έχω ακόμα μία Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tom και Jerry. Infernal Escape. Μέχρι να το βρω σωστά αυτά. Μια πολύ αγαπημένη είναι το Crash Bandicoot The Huge Adventure. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Lucky Luke, το οποίο ακόμα παλεύω να τελειώσω. Έχουν μείνει ακόμα δύο πριν πάω σε Pokémon. X-Men Mutant Wars. Πολύ ωραία δράση για Color και Mission Impossible. Οπα, εδώ κάνε focus.
Δεν το θέλει. Δεν θέλει. Αλλά έκανε. Λοιπόν. Έχω μία gold στην οποία έχω τοποθετήσει aftermarket αυτοκόλλητο και μία κανονική. Σε όλες τις Pokemon που είναι για Game Boy Color έχω αλλάξει μπαταρία. Έχω μία trading card game. Κύριε μας που δεν και το trading card game το 2 στα αγγλικά. Μία Pokemon Blue που μάλλον θα πάρω aftermarket αυτοκόλλητο. Από τις πρώτες κασέτες που είχα ξεκινήσει να παίζω ήταν μια Pokemon Yellow. Αμέσως μετά είχα προχωρήσει στην FireRed και ήταν αρχικά το ίδιο story. Ήταν πολύ μεγάλη βελτίωση. Και έπειτα σε μια Emerald. Όπου το Hoenn με κατέκτησε να το πάρω και στο 2DS μετά, σε μια Alpha Sapphire. Λοιπόν, έχω μία Silver η οποία έχει σπάσει τα πλάγια, αλλά όταν έχω τοποθετήσει σε άλλη συσκευασία, πώς το πω αυτό, έχει δουλέψει κανονικότητα, οπότε θα ψάξω κάποιο να αλλάξω αυτό. Έχω μία ακόμη Silver η οποία είναι με aftermarket αυτοκόλλητο. Μία Silver με το φιλικό αυτοκόλλητο ακόμα, intact σχεδόν. Και μία που την προστατεύω ακόμα και με θήκη. Γιατί έχει τη λιγότερη ζημιά ως τώρα. Μία κρίσταλ. Πήγε και τα χάλια εξώφυλλο. Αυτή τη στιγμή πρόθω να τερματίσω την κρίσταλ. Από τις Gold, Silver και Crystal. Μια Pokemon Red, το οποίο ήταν από αγγελία και είναι στα γαλλικά, γιατί τύπος δεν σκέφτηκε να το αναφέρει. Μια Ruby. Και αναμενόμενο μετά. Μια Sapphire. Και αναμενόμενο μετά. Άλλη μια Sapphire. Και για σχεδόν να ολοκληρώσουμε εκτός από Midnight Dungeon και κάποια άλλα side games, Live Green. Δεν νομίζω να μου ξεφύγει κάποιο εκτός από Midnight Dungeon και side games που είχαν για Pokémon για αυτές τις δύο γενιές, Game Boy και Game Boy Advance και Game Boy Color. Αυτή εδώ πέρα είναι η συλλογή, το Chaos. Χαίρομαι που βγάζουν remakes για 3DS πλέον, αν και πολύ μικρή οθόνη που μπορεί να τα δεις για να το παίξεις ένα 2DS, 3DS κτλ. Δεν ξέρω αν στα Excel φαίνεται πιο μεγάλο και πιο ωραία εμπειρία, αλλά και πάλι έχει πλάκα. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε.